samustimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα. Έτσι ένα παιδί 8, 9, 10 χρονών, 11, 12. Αλλά δεν μπορείς το 15χρονο και στο 16χρονο να πεις δεν θα μπει στο Facebook. Άρα όσο μικρότερη ηλικία είναι, τόσο καλύτερη προστασία μπορεί να δώσεις χρησιμοποιώντας φίλτρα. Αλλά στις μεγαλύτερες ηλικίες αυτό δεν γίνεται. Και πάλι και στις μικρότερες ηλικίες και στις μεγαλύτερες, τα ίδια μας τα παιδιά είναι τόσο πολλοί χρήστες, καλοί χρήστες στο διαδίκτυο, στον υπολογιστή γενικά, που αν εμείς ήδη δεν ξέρουμε, μπορεί πάρα εύκολα, όχι πάρα πολύ εύκολα, εύκολα να παρακάμψουν τα φίλτρα που βάζουμε εμείς. Το φίλτρο είναι καλό να εξηγήσουμε ότι μπορεί να μπει ή σε επίπεδο υπολογιστή, ή σε επίπεδο παροχή υπηρεσιών, είτε σε επίπεδο σχολείου ή σε επίπεδο οργανισμού. Εμείς, ας πούμε, στο σχολικό δίκτυο, για παράδειγμα, δεν επιτρέπουμε στα παιδιά μας να μπουν σε διάφορες ιστοσελίδες, όπως πορνογραφικό υλικό ή καζίνο ή τέτοια πράγματα. Αυτό γίνεται με κάποια φίλτρα τα οποία έχουν μπει από το σχολικό δίκτυο. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα άλλο είδος φίλτρου που μπορούμε εμείς, σαν γονείς, να βάλουμε στους προσωπικούς υπολογιστές των παιδιών. Είναι εμπειρία σχετικά με το κακόβουλο λογισμικό και θα αναλύσω τον ορισμό του κακόβουλου λογισμικού, τα είδη του κακόβουλου λογισμικού, τις παρενέργειες και τα μέτρα αντιμετώπισης που μπορούμε να πάρουμε. Θα ξεκινήσουμε με τον ορισμό. Σύμφωνα με τη Wikipedia, το κακόβουλο λογισμικό είναι κώδικας που αποσκοπεί σε επιθέσεις κατά της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας ή και της διαθεσιμότητας των συστημάτων. Ένα λογισμικό λοιπόν χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο όταν διαθέτει τις απαιτούμενες εντολές προκειμένου να βλάψει ένα υπολογιστικό σύστημα. Τα είδη του κακόβουλου λογισμικού, περισσότεροι γνωρίζουμε τους ιούς. Υπάρχουν όμως και οι δούροι ήπιοι, το σκουλίκι, το rootkit, λογισμικό κατασκοπία spyware και adware που στέλνουν διαφημιστικά μηνύματα, η κερκόπορτα, η λογική βόμβα και τα bots και τα zombies. samustimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα.